Μας έχουμε τον Ναξιώτη, δικό μας παιδί. Είναι ο Αντώνης Μαργαρίτης, ο οποίος πριν από μερικές εβδομάδες, μήνα σχεδόν, δεν ξέρω πόσο, να μας πει και ο ίδιος, βρέθηκε στο πιο ψηλό σημείο του αφρικανικού. Στο πιο ψηλότερο βουνό που έλεγε και η Ήρυτα, μπράβο, έτσι. Τανζανία, Κιλιμάντζαρο, 5800 πόσο είναι, και έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς κατάφερε να φτάσει μέχρι εκεί, τι προετοιμασία έκανε, πώς του ήρθε να μπλέξει με αυτά. Γιατί εντάξει, δεν έπαιζε ποδόσφαιρο, άντε κάνουν και κάτι. Ξέρεις τι γίνεται όμως, συνικόδημα, δηλαδή απορία η δικιά μου, πώς ξεκινάς να λες τώρα παίρνω τα βουνά. Δηλαδή αρχίζω και σκαρφαλώνω. Ναι, ξεκινάς, ανέβηκε το ΣΑ πρώτα ή όχι, πήγε από το ΣΟΖΑ, γιατί δεν φαντάζεσαι να μην πάει στο ΣΑ, φαντάζεσαι. Ναι, λοιπόν, μαζί μας είναι ο Αντώνης Μαργαρίτης, ένα δικό μας παιδί. Καλώς ήρθες. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Δεν κάνει τίποτα. Ευχαριστούμε για την αποδοχή. Αφήνεις χιλιάρικο μετά που φεύγεις, σε δραχμές βέβαια. Αυτό είναι το μόνιμο αστείο του Νικόδημου. Ναι, σε δραχμές. Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Και συγχαρητήρια για τη μοναδική δουλειά που κάνετε στα μέσα, ενημερώνετε τον κόσμο. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του, ρε παιδί μου. Κάνετε πολύ καλά πάντως. Ευχαριστούμε. Σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Λοιπόν, πόσο κόλλησε το μεράκι, το μικρόβιο μάλιστα ορειβασίας. Με την ορειβασία δεν είχα επαφή. Εγώ είμαι τη θάλασσα πιο πολύ. Με τη θάλασσα ασχολούμαι τόσα χρόνια. Ψάρεμα. Θα πάμε και στο ψάρεμα. Αυτό δεν μπορώ σίγουρο. Σίγουρα θα πάμε και εκεί. Είχα από μικρό ένα όνειρο να ανέβω στον Όλυμπο. Που ήταν για μένα ένα πολύ δύσκολο όνειρο, γιατί δεν είχα πολύ εξοικείωση με το βουνό. Πήγαινα στο Ζάιτσι κάποιες φορές, αλλά και κουραζόμουν. Και το είχα πολύ δύσκολο. Δηλαδή για μένα ήταν πολύ δύσκολο να πω θα πάω στον Όλυμπο. Και είχα πάει για ένα καφέ, για κούρεμα με ένα φίλο. Ναι. Και ήρθε τέλος πάντων αυτός ο φίλος εκεί τυχαία και μου λέει: ρε παιδί μου, έχω βρει αυτό το tour να πάμε στον Όλυμπο το χειμώνα, ναι, το Φλεβάρι. Θα είναι η πρώτη χειμερινή ανάβαση που θα κάνουν τα παιδιά. Θέλεις να πάμε να τους ακολουθήσουμε? Και εγώ δεν είχα εκείνη την περίοδο ούτε φυσική κατάσταση, ούτε ασχολιόμουν, δεν έπαιζα ούτε μπάλα. Και λέω: πάμε. Έχεις παίξει μπάλα όμως. Ναι, έπαιζα μπάλα, ναι, ναι. Δεν ξέρω, στο φιλότη, ναι. Μπράβο, ναι. Ναι, και στην τραγία. Και ναι, του λέω πάμε. Απλά δεν είχα συνειδητοποιήσει τη φάση. Εγώ νόμιζα θα είναι εύκολο, ενώ μέχρι ένα σημείο δεν το ξέρω θα πάμε στην κορυφή του Ολύμπου. Και λέω πάμε. Ξέρετε. Πάμε. Ναι, πάμε. Είδες και το κούρεμα. Να προσέχεις το κούρεμα λοιπόν. Ένα κούρεμα, με το φίλο. Με το Δημήτρη τον Αγγελή, το φίλο μου. Μάλιστα. Και τέλος πάντων και το κλείνουμε, ανεβαίνουμε Αθήνα, κοντεύουν οι μέρες, εγώ άρχισα και συνειδητοποιώ τι πάμε να κάνουμε και άρχισα και λέω βιντεάκια, λέω ωραία πάρε φίλε, δεν πρόκειται να το πω, τι είναι αυτό. Και πάμε Αθήνα, παίρνουμε εξοπλισμό, σκεφτείτε εξοπλισμό, πήρα την προηγούμενη μέρα, δεν είχα καμία επαφή ούτε με βουνά, ούτε τίποτα, ούτε με χιόνια, ούτε τίποτα, δηλαδή μου λέγανε πάρε γκέτες, λέω τι είναι γκέτες, που γκέτες είναι, είναι μέχρι το γόνατο, τις ενώνεις το παπούτσι μέχρι το γόνατο για να μην περνάει το χιόνι μέσα. Το χιόνι μέσα. Δεν περνάει το χιόνι μέσα. Ναι, ναι. Ναι. Ναι, γιατί χρειάζεται και εξοπλισμό, δεν είναι αστεία πράγματα αυτά. Όχι. Έτσι, ναι. Μην τρελαθούμε, ναι, και τελείως. Ναι, ειδικά σε αυτές τις θερμοκρασίες, τώρα οι θερμοκρασίες πιάνουν στην Όλυμπο, εγώ φέτος συνάντησα και μείνω 17 στον Όλυμπο και στον Κίσαβο μείνω 14. Μείον 17, ναι. Είχε χιόνι όμως, έτσι κανονικά. Έτσι, χιόνι. Ναι, γιατί φέτος δεν έπεσε πολύ χιόνι, αλλά ναι, όλοι πως ναι. Είχε. Ναι, σκεφτείτε πέρυσι, ήταν αυτό που σας λέω από το σκηνικό. Πέρυσι, εκεί, Φλεβάρι μήνα, εκεί που ξεκίνησα λοιπόν με την επαφή με το βουνό, πήγαμε στον Όλυμπο. Εγώ χωρίς καμία φυσική κατάσταση, ήμασταν γκρουπ 14 ατόμων. Και ανεβαίναμε. Για μένα ήταν πολύ δύσκολο. Δηλαδή. Πολύ δύσκολο γιατί δεν είχα καμία φυσική κατάσταση. Τα κάπνιζα κιόλα. Όλα τα καλά. Ναι, όλα τα καλά. Ναι. Και το προηγούμενο βράδυ είχαμε βγει, τα είχαμε πιει. Γιατί δεν είχα καταλάβει. Ναι, ναι. Πίστεψα στον εαυτό μου. Δηλαδή ήταν πολύ ακραίο ένα ορειβάτη που δεν έχει καμία εμπειρία να πάει πρώτη ανάβασή του στον Όλυμπο και με χιόνια, ας πούμε, που είναι ακόμα πολύ δύσκολο. Και χωρίς φυσική κατάσταση. Και το πίστεψα τέλος πάντων. Ήταν η πρώτη φορά που πίστεψα τόσο πολύ σε μένα και το κατάφερα. Πείσμωσα. Ένα βήμα τη φορά, όπως και στη ζωή. Δηλαδή, ένα βήμα ακόμα και θα καταφέρεις. Όπως και στη ζωή. Πολύ ωραίο αυτό. Όταν ανέβηκες πάνω στον Όλυμπο, η θέα πώς είναι? Η θέα είναι μαγευτική. Μας έκανε πολύ καλό καιρό και έβλεπες δηλαδή, γύρω-γύρω χιονισμένα όλα τα βουνά. Είναι μοναδική θέα, δεν μπορώ να την περιγράψω. Είναι τόσο. Είναι τρομερή, δηλαδή. Δεν συνάντησε κανένα από του 12 θεούς. Όχι, όχι. Απλά εκείνο το βουνό, γενικά, όλοι οι περισσότεροι που ανεβαίνουν νιώθουν μια ενέργεια. Είναι δύσκολο να σου το εξηγήσω, αλλά νιώθει μια
να σε κρατήσει. Το βουνό να θέλει να σε βοηθήσει, να σου δώσει μια όθηση. Είναι περίεργο συνέστημα, Όλυμπος. Μάλιστα. Έχει ενέργεια αυτό το βουνό. Δεν είναι τυχαίο που έχουν γίνει τόσα εκεί. Ναι, εντάξει. Να ρωτήσω κάτι εγώ. Ενδιάμεσα, δηλαδή ξεκινάτε την ορειβασία και πάτε και πάτε και πάτε. Ναι. Υπάρχουν κάποιοι σταθμοί στους οποίους, ναι, δηλαδή διανυκτερεύετε κάπου. Ναι, σε κάποιες αναβάσεις που κάνεις υπάρχουν κάποια καταφύγια. Κάθεσαι μέσα, κοιμάζεις αν θες. Έχουν τζάκι, είναι πολύ οργανωμένα. Εντάξει. Η Ελλάδα είναι πολύ οργανωμένα. Έχουν μπύρες, έχουν φαγητά. Τα πάντα, ναι, ωραία. Πάντα. Πόση ώρα έκανες για να ανέβεις, δηλαδή? Στον Όλυμπο πέρυσι το κάναμε 5 ώρες ανάβαση. Ήταν 1300 μέτρα υψομετρική ανάβαση. Mm-hmm. Το κάναμε περίπου 5 ώρες. 1300 μέτρα. Οι περισσότεροι λένε, και νομίζω ότι στο Κιλιμάντζαρο το βίωσες αυτό, ότι η κάθοδος είναι πιο δύσκολη περισσότερες φορές. Ναι, γιατί η κάθοδος είναι δύσκολη, γιατί έχει στάσει στην κορυφή και συνήθως τα πιο πολλά ατυχήματα γίνονται στην κάθοδο. Ναι, το 80% γίνονται στην κάθοδο, γιατί έχει φτάσει στην κορυφή, έχει χάσει την αποσυγκέντρωσή σου. Έχεις χάσει το focus και είσαι πιο χαλαρός. Έχει να κάνει με το οξυγόνο αυτό, δηλαδή ανεβαίνοντας, ναι, μειώνεται. Έτσι, ναι, μειώνεται. Αυτό ίδιο πρόβλημα. Και αντιμετωπίζεις αυτό που αντιμετωπίζεις. Στην κάθοδο έχεις πάλι το ίδιο πρόβλημα. Δηλαδή... Έχεις πρόβλημα οξυγόνου. Όσο είσαι σε αυτά τα υψόμετρα, είσαι θέμα οξυγόνου. Απλά στην κάθοδο είναι ότι χάνεις την αυτοσυγκέντρωσή σου, έχεις χαλαρώσει το σώμα σου. Γιατί πιστεύεις ότι αφού έφτασες στην κορυφή, ναι, εντάξει, άρα λοιπόν η κάθοδος είναι εύκολη. Επιστρέφω τώρα. Ναι, είναι εύκολη. Έτσι, ναι, έτσι. Ναι. Ωραία, ανέβηκες στον Όλυμπο. Ναι. Το πανηγύρισες, ωραία και καλά. Εντάξει, ναι, κατεβαίνεις κάτω, ωραία είναι. Πώς σου ήρθε μετά να πας στο Κιλιμάντζαρο? Μετά γύρισα. Γιατί Κιλιμάντζαρο και όχι κάπου αλλού, παραδείγματος χάρη? Θα σου πω, γύρισα από τον Όλυμπο, κάναμε σεζόν καλοκαίρι στην Άξο και έφυγα τον Οκτώβρη, τον φετινό Οκτώβρη, για Αθήνα. Και έτσι έκανα κάποιες ορειβάσεις σε κάποια βουνά Ελλάδα. Πήγαμε στο Μέναλο, πήγαμε στον Κίσαβο, πήγαμε και σε κάποια. Άρα μπήκε σαν τρυπάκι κάνω, ναι, προπονήσει, ναι, πλέον, ναι, ορειβασία, ναι, και τι, ναι, ωραίο. Ναι, ήμουν Αθήνα, οπότε αυτό βόλευε, ήταν ο ημιτός δίπλα. Οπότε πήγαινα σχεδόν δύο φορές τη βδομάδα. Έκανα μια ανάβαση στην κορυφή, κατέβαινα. Πιο πολύ για να συντηρηθώ. Ναι. Mm-hmm. Το Κιλιμάντζαρο το είχα στο μυαλό μου, δηλαδή δεν το είχα κλείσει, δεν είχα κάτι. Το Κιλιμάντζαρο το έκλεισα δύο εβδομάδες πριν, πριν πάω. Το έκλεισα, ναι. Και γιατί Κιλιμάντζαρο και έχει κάποιο άλλο βουνό? Γιατί Κιλιμάντζαρο, ας πω, μπορεί να είναι και λίγο αστείο, αλλά Κιλιμάντζαρο το είχα όνειρο από μικρό παιδί. Έβλεπα τον Βασιλιά των Λιονταριών. Τώρα αυτό πάει και αστείο. Όχι, δεν είναι αστείο. Τίποτα δεν είναι αστείο. Στο intro είχε ένα πλάνο που είχε τα ζώα και έχει πίσω ένα βουνό μεγάλο. Mm-hmm. Δεν ξέρω. Ναι, και μου έκανε εντύπωση από μικρό παιδί αυτό. Μ' άρεσε αυτή η εικόνα με τα ζώα να περπατάνε και πίσω το μεγάλο βουνό χιονισμένο, ηφαιστειακό βουνό χιονισμένο. Και από τότε δεν το είχα αυτό υποσχεθεί. Είναι ότι κάποτε αυτό ίσως να πάω, αλλά όχι να το ανέβω, να πάω να το δω και από κοντά, να πάω στην Τανζανία. Άρα λοιπόν το μικρόβιο, ναι, και η αγάπη για το βουνό έρχεται από τα παιδικά σου χρόνια. Ίσως, δηλαδή, ναι, δεν είναι κάτι που προέκυψε επειδή πήγες μια μέρα για κούρεμα με ένα φίλο σου, ναι, ναι, και σου είπε πάμε να περπατήσουμε, ξέρω εγώ, να ανέβουμε στον Όλυμπο ή δεν ξέρω και εγώ τι, ναι, μια εκδρομή. Μπράβο, είναι άρεσε κάτι το οποίο εσύ το δούλευε μέσα. Ναι, απλά δεν είχα επαφή. Δεν είχα επαφή, απλά μ' άρεσε να βλέπω βίντεο, μ' άρεσε να βλέπω ριβάντες Έλληνες. Να πηγαίνουν στα Ιμαλάια, τον κύριο Σίκαρη που έχει χάσει τη ζωή του. Έχει ανεβάσει πολλά βίντεο από τις εμπειρίες του, έχει κάνει πολλές κορυφές. Ναι, το ξέρω αυτό, ότι έχει κατακτήσει. Αντώνη, ποιος είναι ο σοβαρότερος κίνδυνος που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας ορειβάτης? Είναι η έλλειψη οξυγόνου. Δηλαδή, όταν έχεις πολύ χαμηλό οξυγόνο, μέσα σου έχεις πονοκέφαλο πολύ. Oh. Δεν μπορείς να πάρεις καλή ανάσα. Παίρνεις ανάσα, αλλά ζορίζεσαι. Mm. Δεν μπαίνεις το κατάλληλο οξυγόνο. Είναι λίγο, ναι, δηλαδή έχει πνηλία, είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή είναι και πολλές οι ώρες που ανεβαίνεις και ο οργανισμός κουράζεται και θέλεις να κάτσεις σε μια άκρη να κλείσεις λίγο τα μάτια σου, να ξεκουραστείς. Αλλά άμα το κάνεις αυτό, τελείως, δεν ξέρω κατά πόσο. Ναι, ναι. Δικλείδες, ναι, ναι, ασφαλείας υπάρχουν? Δηλαδή αν κάποιος πει δεν αντέχω άλλο, ρε παιδιά, εγκαταλείπω, εδώ, τώρα. Ναι. Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας για πρώτες βοήθειες, ας πούμε? Ναι, είναι προφανώς γιατί είναι οργανωμένο, έτσι, δεν είναι απλά ένας άνθρωπος. Η επιστροφή του σε κάποιο σημείο που να ενδεχομένως να χρειαστεί νοσηλεία ή οτιδήποτε άλλο, υπάρχει αυτό? Ναι, σε κάποια βουνά υπάρχουν. Π.χ. εκεί που πήγα στο Κιλιμάντζαρο, η βοήθεια, σκεφτείτε όταν κατέβαινα, ανεβαίναν ομάδες, περίπου 15 ομάδες τριών ατόμων για να κουβαλήσουν κόσμο προς τα κάτω, γιατί είχαν πέσει κάτω. Ναι, είχαν πέσει κάτω. Ναι. Οπότε εσύ λοιπόν αποφασίζεις πάμε Κιλιμάντζαρο. Πάμε Κιλιμάντζαρο, το κλείνουμε δύο εβδομάδες πριν. Πόσα άτομα ήσασταν, γιατί δεν πάτε, πάτε μόνος με παρέα? Α, μόνος.
Δεν είσαι δηλαδή ότι έχει κάποιον όπω στον Όλυμπο που είσαι ήταν αυτό. Κανένα. Δεν είναι λίγο τρομακτικό αυτό. Εντάξει, είναι και. Είναι και δελεάρ, βέβαια. Είναι, ναι, είναι και. Δεν έχει όμω συνοδό, γιατί συνήθω αυτοί έχουν οδηγού. Ναι, παίρνει συνοδηγό, ναι, έτσι. Και θα μιλήσω και για αυτού που αυτοί οι άνθρωποι είναι ήρωε. Δηλαδή. Κουβαλάνε τα πράγματα στο κεφάλι του και πάνε για να πάρουν το μεροκάματο του προβλήματο. Το μεροκάματο του είναι 80 ευρώ το μήνα. Και κάνουν 2-3 φορές το μήνα αυτό το πράγμα και είναι πραγματικά. Τι, 2 φορές το μήνα ανεβαίνουν Κιλιμάντζαρο? 2-3 φορές το μήνα. Όχι για 80 ευρώ. Ναι, για 80 ευρώ το μήνα. Παναγία. Για 80 ευρώ το μήνα. Και... η οδηγία. Ναι. Που για αυτούς προφανώς 80 ευρώ όμως είναι πάρα πολλά λεφτά. Κατακτούν την κορυφή και πολλά χρήματα, έτσι. Για αυτούς. Είναι εντάξει, πολλά. Εντάξει. Απλά ζουν, ναι. Δεν ναι. Αναγκάζονται να κλέψουν και τα tips. Δηλαδή τους δώσαμε αρκετά tips. Τους έδωσα προσωπικά αρκετά tips. Και δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι είναι πραγματικά ήρωες. Απλά σκεφτείτε, δεν είχαν. Όταν ήμασταν προς την κορυφή που είχε κρύο αρκετό, ο άνθρωπος, ο ένας οδηγός, είχα τρεις οδηγούς στην ανάβασή μου την τελευταία μέρα. Ο ένας δεν είχε γάντια. Και τι έκανε, έβαζε πανί και τύλιγε το πανί του. Α, τύλιγε τα πανιά για να μπορεί να κρατάει. Ναι, ένα πανί, ξέρω, μια παλιά μπλούζα. Και... οπότε ξεκινάμε από την αρχή. Πρώτη μέρα πηγαίνεις Κιλιμάντζαρο. Προφανώς είναι σε κάποιο υψόπεδο που ξεκινάει όλη η διαδικασία. Πώς ήταν όλο αυτό το σκηνικό τώρα? Φτάνουμε Κιλιμάντζαρο, με το αεροπλάνο. Έκατσα μία μέρα στο βάση του βουνού που είναι η πόλη Τσαχωριό. Mm-hmm. Εκεί έκανα μια πεζοπορία, έτσι, ένα ωραίο καταράκτη. Όλο το κόνσεπτ εκεί είναι γύρω από το βουνό. Δηλαδή διαφημίζουν παντού το βουνό, έχουν παντού. Του βουνού. Τουριστικός προορισμός. Τουριστικός προορισμός, ναι, εντάξει. Ναι, και είναι πολύ ωραίοι άνθρωποι γενικά. Είναι πρόθυμοι. Τέλος πάντων, πάει η πρώτη μέρα, κάνω την πεζοπορία μου, έτσι σαν εγκληματισμό, γιατί είναι στα 1000 μέτρα εκεί το μέρος mm-hmm. που ήταν το ξενοδοχείο. Την επόμενη μέρα οργανώνουμε τον εξοπλισμό, να δούμε αν μου λείπει κάτι. Και με παίρνουν με το βαν και μας πάνε στα 1700 μέτρα που ξεκινάει η πεζοπορία από το Μαραγκού Ρουτ. Είναι τρία σημεία. Ναι, είναι τρεις διαδρομές για το βουνό. Αυτή είναι η πιο γρήγορη mm-hmm. που μένεις και σε χατ, δηλαδή σε ξύλινο σπιτάκι. Γιατί στις άλλες είναι πιο πολλές μέρες. Είναι καλύτερα να εγκλιματιστεί το σώμα σου. Απλά μένεις σε σκηνή που, επειδή εγώ την περίοδο που πήγα ήταν περίοδο των βροχών. Ναι. Τώρα μένεις σε σκηνή, άστο δεν είναι αυτό. Ναι. Αυτό, ναι. Ναι. Είναι το καλύτερο. Δεν έχω και πολλή εμπειρία σε αυτά. Καλό είναι να μείνουμε στο σπιτάκι, άνετα και ωραία. Έτσι, ο απρόβλεπτος παράγοντας υπάρχει, δηλαδή οι οδηγοί σας, ας πούμε, σας λένε, ας πούμε, ότι ξέρετε κάτι, μπορεί να κληθούμε να διαχειριστούμε και αυτό, ή απρόβλεπτα πράγματα που μπορεί να προκύψουν ή που μπορεί να έχουν προκύψει σε άλλους και να τα έχεις ακούσει. Σε αυτό το βουνό, όχι τόσο. Είναι σε γενικά βουνό. Είναι η πιο εύκολη κορυφή, γενικά είναι σε σχέση με άλλα βουνά. Είναι εύκολη κορυφή, οπότε δεν έχει τόσο μεγάλο κίνδυνο. Εντάξει, σίγουρα το κρύο μπορεί να πέσει πολύ κρύο. Εγώ όταν πήγα είχε μείνει 12, αλλά προφανώς για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι εμπειροί, το Κιλιμάντζαρο θεωρείται μια εύκολη, σε εισαγωγικά εύκολη το διαδρομή. Ναι, είναι αυτό που λένε. Δεν είναι, ξέρεις, τα πρόβλεπτα. Αν πάω εγώ στους μείον 12, θα με βρείτε κατεψυγμένοι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και το Κιλιμάντζαρο είναι ένα βουνό το οποίο είναι 5-850 απλά. Η ανάβασή του δεν θέλει καθόλου, δεν απαιτεί καθόλου, πώς να σας πω, ορειβατικά skills, δηλαδή να καρφώσεις. Ναι, να καρφώνεις οτιδήποτε. Πεζοπορία. Πεζοπορία. Μόνο πεζοπορία, ναι. Πεζοπορία. Δεν έχει να ανέβεις βράχια, ας πούμε, να σκαρφαλώσεις. Κάποια σημεία, αλλά όχι τόσο έντονα, δηλαδή και ένα παιδί, ας πούμε, μπορεί να το κάνει. Εδώ. Ναι. Είναι εύκολο σχετικά. Ναι. Μάλιστα. Ναι, εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα καθαρά, έτσι, το γύρω-γύρω. Οι δικοί σου άνθρωποι, όταν τους είπες ότι εγώ θέλω να ανέβω εκεί πάνω, τι σου είπαν, παιδάκι μου, τρελάθηκες? Έλα στα συγκαλά σου, τι σου είπαν? Αλήθεια, δεν με παίρνανε και πολύ σοβαρά. Νομίζω ότι δεν το εννοώ. Αυτό ήταν το λάθος. Δεν το εννοώ. Η μητέρα μου, η αλήθεια είναι ότι είχε αγωθεί αρκετά. Εντάξει, και με το δίκιο της, έτσι. Ναι, το παιδί μου τώρα πήγε αγώνα, τι έκανε τώρα? Πάει τώρα εκεί, στην άλλη άκρη, ξέρω εγώ, μες στην Αφρική, να ανέβει ένα βουνό μόνος. Εντάξει, αν ήταν ένας φίλος μαζί του θα ήταν πιο χαλαρή, αλλά τώρα τι δικαιολόγω, εντάξει. Αλλά ναι, αγχώθηκε πολύ η μητέρα μου.
Αλλά τελικά την έβγαλα ως προπρόσωπη και... Το εξυπακούεται, ναι. Αυτό εννοείται. Απλά όταν το ακούνε για πρώτη φορά και δεν ξέρουν κιόλας τι είναι όλο αυτό, λογικό και επόμενο είναι. Δηλαδή, αν πω εγώ στη μητέρα μου, μαμά, θα πάω να ανέβω στο Κιλιμάντζαρο. Α πούμε, παιδί μου. Όχι, θα φέρει τον αγιασμό, θα φέρει το. Κάπως έτσι, ναι, εντάξει, λογικό. Ναι, θα με ξεματιάσει. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν την ανάβαση. Ωραία και καλά. Είπες ότι είναι πόσες ώρες ήταν όλη αυτή η διαδικασία? Σύνολο το έκανα σε 5 βράδια, 6 μέρες. Ήταν 6 μέρες. Ναι, πήγαινε έλα μαζί με τις πεζοπορίες εκκλιματισμού. 118,5 χιλιόμετρα πεζοπορίας. Κανονικά είναι 75-80 πήγαινε έλα. Απλά λόγω πεζοπορίες εγκληματισμού να ανέβουμε λίγο πιο ψηλά και να κατέβουμε πάλι, το κάναμε τόσο. Μάλιστα. Υπήρξε κάποια στιγμή που λες τα παρατάω? Υπήρξε όταν ανεβήκαμε την τελευταία μέρα, τη μέρα κορυφής. Παρόλο που είχα περάσει, είχα πάει σαν τροφοκυλή δηλητηρίαση και την προηγούμενη μέρα δεν κοιμήθηκα, δεν ξεκουράστηκα. Και δηλαδή, για να καταλάβετε, φτάνουμε στο τελευταίο κάμπ που είναι στα 4700. Φύγαμε το πρωί και φτάσαμε εκεί 11 η ώρα. Κάναμε μια πεζοπορία 12 χιλιόμετρων με μια υψομετρική διαφορά 1100 μέτρα. Φτάνουμε 11-11.30 ώρα στο HUT, στο base camp ας πούμε, και μας λέει από τις 11 μέχρι τις 11 το βράδυ έχετε να ξεκουραστείτε, να κοιμηθείτε. Ναι. Εγώ όμως κάτι είχα φάει, δεν ξέρω, και με είχε πειράξει πολύ και έκανα εμετούς, έκανα διάλες και ένιωθα πολύ εξαντλημένος. Ναι, πολύ εξαντλημένος και παρόλο δεν κοιμήθηκα και ξεκινήσαμε 11.30 το βράδυ για ανάβαση. Στην ουσία ήμουνα ήδη κομμάτια και καλούμουν να κάνω κάτι πολύ δύσκολο για μένα. Και ανεβήκαμε την κορυφογραμμή. Μόλις φτάσαμε στη βουνοκορφή, ας πούμε την πρώτη, που μετά είσαι ακόμα 2 ώρες. Εκεί ξεκίνησε λίγο το χαμηλό οξυγόνο. Κατέβηκε πολύ το οξυγόνο. Εκεί ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Βγήκε κόπωση. Γιατί κάτσαμε λίγο παραπάνω. Και εκεί άρχισε λίγο το σώμα και έχανε την εγρήγορσή του και έμπαινε σε πιο πολύ φάση. Τώρα καλά είναι, ας ξεκουραστούμε. Ένιωσες κάποια στιγμή ότι εντάξει, εδώ είμαι τώρα, δεν μπορώ να συνεχίσω, σταματάω, ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Ναι, αυτό το ένιωσα εκεί στην κορυφή την πρώτη, που είχα ακόμα μια μισή ώρα περίπου. Ένιωσα πολύ άσχημα, ένιωσα... Δεν μπορώ να σας το εξηγήσω. Μια πολύ δυνατή, πολύ έντονη κόπωση. Μην σε παίρνουν τα πόδια σου, να μην μπορείς να περπατήσεις. Να μην έχω δηλαδή δύναμη ούτε ένα βήμα ακόμα. Και εκεί δηλαδή ζήτησα οξυγόνο, γιατί έχουμε οξυγόνο εφεδρικό. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό βέβαια, έτσι να τον έχεις. Ναι, εντάξει. Ναι, όταν σου λείπει το οξυγόνο, άμα έχεις οξυγόνο, αυτό σου δίνει τουλάχιστον λίγη δύναμη. Πάντως, αυτό όπως το αντιλαμβάνομαι, για να σε ξεκουράσω και λίγο. Όπως το αντιλαμβάνομαι, ήταν ουσιαστικά, Αντώνη, και ένα στοίχημα για σένα, προσωπικό στοίχημα, ότι όχι, εγώ θα τα καταφέρω. Αυτό αντιλαμβάνομαι, γιατί έχεις περιγράψει μέχρι στιγμής πάρα πολλά σημεία δύσκολα που. Ένας άλλος εγώ, ας πούμε, έτσι το λέω, εφθαρσός, θα λέγα εντάξει, παιδιά, ευχαριστώ. Μα και ο Αντώνης ουσιαστικά εραστέχνης είναι. Δεν είναι κάποιος ο οποίος. Ναι, ένας λόγος παραπάνω. Είμαι ένας επαγγελματίας που πάω και απλά. Ναι. Αυτό. Είναι ένας άνθρωπος που αποφάσισε ένα στοίχημα ζωής και είπα: ωραία, θα το ανεβάσω και θα ανέβω. Ναι. Πρέπει να βάλει στοίχημα με τον εαυτό του. Προφανώς. Όχι, εγώ θα τα καταφέρω. Ακριβώς. Βέβαια, αυτό κάποιες φορές δεν είναι καλό γιατί ξεπέρνας τα όρια και κάποιες φορές τα όρια σου λένε μέχρι εδώ είναι καλά. Και για την ασφάλειά σου σε σταματάνε. Εγώ το ξεπέρασα αυτό και δηλαδή ένιωσα κίνδυνο για την υγεία μου. Γιατί δεν πήρα οξυγόνο, γιατί το οξυγόνο άμα το έπαιρνα θα πρέπει να γυρίσω γιατί ήταν ώρα ανάγκης οξυγόνο. Δηλαδή άμα το πάρεις και συνεχίσεις... Ας σου λένε ότι δεν μπορείς να συνεχίσεις, άρα γυρνάς πίσω για λόγους ασφαλείας, μπράβο, για να έχεις ασφαλείς. Μπράβο, γιατί άμα συνεχίσεις και μετά το χρειαστείς, δεν θα έχεις. Σωστό, σωστό, ναι. Και τελικά ανέβηκες όμως. Ανέβηκα. Έκλαιγα όλη τη... όσο δηλαδή έβλεπα την κορυφή εκεί την ταμπέλα αυτή τη μεγάλη και προχωρούσα, έκλαιγα και την ώρα μάλιστα εκείνη που περπατούσα και κόντευα και έβλεπα την ταμπέλα έρχεται ο ένας οδηγός μου και μου λέει Αντώνη είσαι το καλύτερο παιδί που έχουμε γνωρίσει ποτέ στο βουνό αυτό και είμαστε πολύ περήφανοι για σένα και θα είναι σίγουρα και η δική σου πολύ περήφανη για σένα και εκεί είμαι. Σε έφτιαξε, οπότε λες 100 μέτρα να ακούω πόσα είναι, τα κάνω. Εκεί, όχι, μάλλον εκεί μπήκε ο επόμενος στόχος. Δεν ξέρω ποιος είναι. Τώρα θα μας πει, εντάξει, δεν έχει. Οπότε έφτασε, ωραία, εντάξει. Πολύ ωραία, κάτσαμε περίπου 10-15 λεπτά. Βγάλαμε τις φωτογραφίες. Αναγκαίο κακό. Ναι, άξιο, έφτασε στην κορυφή. Ναι, εκεί.
Και στο γυρισμό ήταν λίγο εκεί μόλις, αφού είχε το σώμα ηρεμήσει αυτά, μετά στο γυρισμό, μετά από 20 λεπτά αφού ξεκινήσαμε την κάθοδο, ένιωσα μια πολύ, πολύ δυνατή ζαλάδα, ένα κάψιμο σε όλο μου το σώμα, αυτά. Και μου λέει ο οδηγός μου, έλα να βάλουμε οξύμετρο, να δούμε. Και βάλαμε οξύμετρο και το οξυγόνο είχε πέσει στα 63, που 63. Είναι πολύ χαμηλό. Πάρα πολύ χαμηλό το 63. Το 97 είναι το κανονικό, ναι. Στο 90 είναι κίνδυνος και πήγες στο 63. Ναι, 63 και το έχω μάλιστα και βίντεο, το είχα γιατί δεν το πίστευα ούτε εγώ ότι έχω τόσο χαμηλό οξυγόνο, γιατί με τον COVID ας πούμε είχε πέσει 85 και... Πάλι είναι. Ναι. Και 63. Ξέρεις τι, βλέπω τις κάποιες φωτογραφίες εδώ τώρα μπροστά μου και αναρωτιέμαι αν με αυτούς τους ανθρώπους τους οποίους συνάντησες εκεί, τους οδηγούς σου, αν έχετε επαφή, αν δημιουργήσατε σχέσεις ζωής, που φαντάζομαι μετά από τέτοιες στιγμές, τέτοιες ώρες, όταν είσαι εκεί και νιώθεις αυτούς τους ανθρώπους, δικούς σου ανθρώπους, φαντάζομαι ότι δεν σταματά ποτέ να ισχύει αυτό. Έχετε δίκιο. Αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά είναι ήρωες. Είναι και πολύ καλοί άνθρωποι και πάντα πρόθυμοι να σε βοηθήσουν. Και... Απλά δυστυχώς λυπάμαι για αυτούς, γιατί έχουν αποδεχτεί ότι. Γιατί πάνε εκεί Ευρωπαίοι, πάνε Αμερικάνοι, αγοράζουν τις επιχειρήσεις και όλα τα χρήματα που επήγε εγώ, αυτά που πλήρωσα, πήγαν όλα σε άλλες χώρες. Δεν πήγανε σε αυτούς. Και εκείνοι οι άνθρωποι είναι φτωχοί, ποιοι και τους αναγκάζουν, ποιοι να μην ανταλλάζουν social media. Mm-hmm. Τους αναγκάζουν να μην τρώνε από το φαγητό μας. Και είναι πολύ στενάχωρο αυτό, γιατί. Είναι βαριά κουβέντα αυτή. Απλά είναι σαν σκλάβοι. Τους έχουν σαν σκλάβους και το έχουν αποδεχτεί και αυτό είναι πολύ κακό. Μάλιστα. Το έχουν αποδεχτεί. Γιατί προφανώς δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά ή νομίζουν ότι δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Ταντζανία, Κιλιμάντζαρο, τέλος. Θα ξαναεπιχειρήσει κάτι ή απλά τώρα πάμε κάπου αλλού ή κάτι άλλο κάνουμε. Ναι. Προχθές έκανα ένα post στο Instagram που έγραψα τους επόμενους μου στόχους και οι επόμενοι μου στόχοι είναι από τον Οκτώβριο, πρώτα όλες να είμαστε καλά, είναι στη Βολιβία, πάμε πιο ψηλά, στα 6.200 μέτρα. Παναγία μου, η μαμά σου το ξέρει. Ναι, το ξέρει. Το έχει μάθει. Το είδε, δεν μου είχε πει κάτι ακόμα, αλλά προετοιμάζεται. Και στη Γουατεμάλα θέλω να πάω, που έχει ένα 4.000 μέτρα, είναι μια ανάβαση, ένα βουνό, το οποίο φτάνει στο βράδυ και νωρίς το ξημέρωμα. Είναι ηφαίστειο και εκρήγεται το ηφαίστειο. Οπότε είναι τελείως διαφορετικά. Ναι. Η Βολιβία, βέβαια, να πούμε ότι έχει το υψηλότερο, αν δεν κάνω λάθος, υψόμετρο ως χώρα. Οπότε εκεί έχεις έτσι κι αλλιώς θέμα με το οξυγόνο. Δηλαδή, μόλις προσγειωθείς στο αεροπλάνο, μόλις βγεις από το αεροπλάνο, δηλαδή, νιώθεις ότι είσαι κάπου αλλού. Επειδή έχει πάει ο φίλος μου ο Γιώργος, ο Μαζιάς, έχει πάει για να πάρει ένα παίκτη του Ολυμπιακού. Όχι, έχει πάει για ένα ταξίδι. Το ένιωσε τρελά. Δηλαδή, βγήκε από το αεροπλάνο και πέθανε ψηλό σοκ και μάλιστα χρειάστηκε να τον βοηθήσουν να κατέβει τη σκάλα, γιατί είναι τελείως διαφορετική κατάσταση. Και η Βολιβία, βέβαια, είναι μια από τις πιο φτωχές χώρες του κόσμου. Αλλά προσφέρει αυτό το να πας εκεί. Δεν είναι το Λαπάζ εκεί, νομίζω ότι είναι κάποιο άλλο. Λαπάζ που είναι η ψηλότερη πρωτεύουσα του κόσμου. Μπράβο, και τη Βολιβία. Και από εκεί φεύγεις και πας στο βουνό. Ναι, είναι μια τελείως διαφορετική εμπειρία. Όλη η Νότια Αφρική, Νότια Αμερική μάλλον, είναι τελείως διαφορετική κουλτούρα και είναι μια εμπειρία ζωής από μόνη της. Όχι μόνο να κάνεις ορειβασία δηλαδή, αλλά είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Εμένα μου γεννήθηκε άλλο ερώτημα τώρα στον Αντώνη. Πώς είναι δυνατόν ένα παιδί της θάλασσας, ένα παιδί του νησιού, ένα παιδί και του ψαρέματος, γιατί δεν μας τα πήγε αυτά, διότι με όλα τα εμείς δεν φάγαμε. Εμείς δεν φάγαμε, κατάλαβες τώρα. Εδώ έχουμε θέμα τώρα που δεν φάγαμε. Λοιπόν, ένα παιδί του νησιού, της θάλασσας, αυτό. Να έχει αυτό το πράγμα στο μυαλό του, βέβαια. Μας είπες πριν για τα παιδικά σου χρόνια και όλο αυτό που γίνεται. Εντάξει, λίγο πολύ όλοι από τα παιδικά μας χρόνια έχουμε κάτι και λέμε κάποια στιγμή θα το πετύχουμε. Αλλά με τη θάλασσα τι σχέση έχεις, Αντώνη? Θάλασσα την αγαπάω, με μικρό παιδί στη θάλασσα. Στον Άγιο Γιώργη η οικογένειά μου έχει ξενοδοχείο. Εκεί με έχω μεγαλώσει. Όλη μέρα με στη θάλασσα, όλη μέρα με το ψαροντούφεκο, με το καμάκι, με την απόχη. Οπότε από τότε είχα τρέλα, ας πούμε. Και μετά πήρα ένα βαρκάκι, ξεκίνησα, το έκανα λίγο πιο εξειδικευμένα. Και έφτασα σε ένα σημείο που έπιαζα κάποια ωραία ψάρια, τρόπαια. Όταν λες τρόπαια, ας πούμε, δώσε μας λίγα στοιχεία παραπάνω. Βάλε ένα. 44 κιλά. Αυτό δεν είναι τρόπαιο, αυτό είναι. 44 κιλά, πώς το έβγαλες αυτό το ψάρι έξω? Μια μάχη που έδωσα περίπου στα 300 μέτρα. Το έκανα περίπου 35-40 λεπτά να το βγάλω το ψάρι. Ήταν μια μάχη. Άμα θέλετε, μπορώ να σας διαβάσω και την
έχω γράψει ένα κειμενάκι μικρό για αυτή τη ψάρι. Θέλετε να το διαβάσω? Εννοείται, εξυπακούεται. Θα σα αρέσει, πιστεύω. Βλάχος, έτσι. Βλάχος, και είναι καινός του. Ναι, γιατί είναι φιλέτο γίνεται, οπότε είναι μια χαρά σαν ψαράκι. Είναι η ιστορία αυτή, πιστεύω θα σα αρέσει, γιατί. Και το είπες ότι δεν το πιάσεις με ψαρτούφεκο. Όχι, με το καλάμι. Με το καλάμι, με το καλάμι, ναι, ναι. Μάλιστα. Με καλάμι, έτσι, 44 κιλά ψάρια. Άντε να το σηκώνεις. Τι να το σηκώνεις. Και σε πάει βόρτα του μέχρι αυτό, γιατί εντάξει. Τι δόλωμα βάζεις? Βάζουμε ζωντανή σουπιά. Κάποιες φορές βάζουμε ζωντανό καλαμάρι ή νοπό, γιατί πλέον Α, είναι το WiFi θέλουμε, έτσι. Ωραία, για μισό λεπτάκι συνεχίστε εσείς την κουβέντα σας. Επειδή έχουν απαγορευτεί τα ζωντανά δολώματα, νομίζω με τον καινούριο νόμο, συνήθως με σίδερα, σιδερένια δολώματα, σαν ψαράκι που κάνει κάποιες κινήσεις μες στο δολώμα. Μπράβο, ναι. Και με αυτά. Και κυρίως με νοπές, σουπιές, νοπά καλαμάρια. Παλιά τα πιάναμε τα καλαμάρια, τα διατηρούσαμε ζωντανά όλο το βράδυ και τις σουπιές μέσα στη θάλασσα. Πιάναμε το πρωί, τα βάζαμε στο ψυγείο. Και πηγαίναμε και τα ψάρευαμε έτσι. Αλλά πλέον επειδή έχει απαγορευτεί, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Και εννοείται πως σεβόμαστε τους κανόνες. Λοιπόν, μισό λεπτάκι τώρα να σας διαβάσω το story αυτού του ψαριού. Το θέλουμε αυτό οπωσδήποτε, διότι εγώ είδα φωτογραφία αυτό μόνο και ενθουσιάστηκα. Ναι. Γιατί εντάξει. Είχε γίνει και μεγάλος ντόρος στην Ελλάδα γενικά με αυτό το ψάρι στο ίντερνετ. Το είχαν βάλει πολλά site. Που ασχολούνται με το ψάρεμα. 44 κιλά ψάρι, πώς να μην γίνει τώρα. Μηνύματα, ήταν πολύ. Είναι και συγκλονιστική φωτογραφία έτσι που το κρατάς. Είναι πιο μεγάλο από τον ίδιο. Τι ύψος έχεις? Έχω ένα 84. Ένα 84 και το ψάρι ήταν ένα 70. Λοιπόν. Λοιπόν, αυτό που έχω γράψει για αυτό το συγκεκριμένο ψάρι που μου έχει μείνει χαραγμένο, δεν θα το ξεχάσω ποτέ τη μάχη. Πότε έγινε αυτό? 23 Οκτώβρη του 2021. Μάλιστα. Μετά τον COVID. Ναι. Είχαμε μέσα στο COVID, είχαμε δει πολλά βίντεο, πολλά αυτά. Είχαμε ψαχτεί πάρα πολύ και λέω, μόλις ανοίξουν το ψάρεμα, θα πάω να πιάσω ένα βράδυ. Γιατί δεν μπορούσες κιόλας μέσα στο COVID να πας, ούτε καν για ψάρεμα, έτσι. Δηλαδή, ήταν τραγικότητα όλο αυτό. Λοιπόν, και έχει ως εξής. Πρωινό ξύπνημα 2 ώρες πριν το χάραμα. Ο ύπνος από το προηγούμενο βράδυ δύσκολος, αφού αναμένεις ψαρευτική εξόρμηση. Καφές. Μουσική στα μπαράκια, στον δρόμο μεθυσμένη, λες μέσα σου. Και γιατί να μην έβγαινα κι εγώ να πιω, να γλεντήσω και να μην μπαίνω σε κόπο. Θάλασσα, υγρασία, βενζίνη, έξοδα. Μπαίνει στο σκάφος, αυτόματα ο οργανισμός μπαίνει σε γρήγορση και αναιρεί κάθε προηγούμενη σκέψη. Ξυπνάς μέσα σου. Αναχώρηση για μακρινά μέρη, εκεί που θα συναντήσεις τον ήλιο να ανατέλει μέσα από τα βάθη της θάλασσας, στη Μικρά Ασία. Η θάλασσα είναι τόσο ήρεμη που θέλεις να μην περάσει ποτέ ο χρόνος. Να σταματήσει εκεί το ρολόι, να γναντεύσει τη ζωή σου. Ψάρια, αυτά πάνε και έρχονται. Μια μέρα μπορεί να τα βρεις, να τα χορέψεις και ένα μήνα να σε χορεύουν εκείνα. Η μαγεία της ψαρευτικής εξόρμησης δεν επηρεάζεται από τα αλλιεύματα. Δελφίνια το ξημέρωμα. Είναι ένα καλό σημάδι ότι θα πάει καλά η μέρα. Η ώρα περνάει. Ξαφνικά το ένστικτό μου με καθοδηγεί σε αρκετά μακρινά και βαθιά νερά, εκεί που το φως του ηλίου δεν φτάνει. Η αρματοσιά έτοιμη να φτάσει στο βυθό. Εκεί ξαφνικά νιώθεις μέσα σου ότι ο θηρευτής είναι έτοιμος να φάει το θύραμα. Είναι εκεί για σένα, σε περιμένει. Μπορείς να τον κερδίσεις. Εκεί ξαφνικά οι ρόλοι αντιστρέφονται. Η καρδιά σου χορεύει σε ξέφρενους ρυθμούς. Βρελές. Εκεί η μάχη θα διαρκέσει περίπου 30 με 40 λεπτά μέχρι ο θηρευτής που έχει περάσει τόσα, έχει δει τόσα, έχουν προσπαθήσει τόσο να τον κάνουν τρόπαιο να γίνει θύραμα μέσα στο σκάφος μου. Η χαρά περιγράφτη. Αυτό είναι λοιπόν το ψάρεμα. Ώρες ατελείωτες στη γαλήνη, ταλαιπωρία, ατυχίες, αλλά στο τέλος, στις κρύες νύχτες του χειμώνα, θα θυμάσαι όλες αυτές τις στιγμές. Είδες. Τα συναισθήματά του δημιουργεί εικόνες, σου περιγράφει το σκηνικό, μπράβο, τη θάλασσα, τη γαλινεμένη θάλασσα. Αυτό που βλέπεις να ανατέλει το πρωί είναι ένα κείμενο μέσα από το οποίο φτιάχνεις εικόνες στο μυαλό σου. Αυτός που το διαβάζει φτιάχνει εικόνες στο μυαλό του. Μπράβο. Να σε καλά. Γράφει και ωραία. Σημείωνε. Μ' αρέσει. Αυτό δεν είναι καλό. Σημείωνε. Γιατί δεν είναι καλό. Ίσα-ίσα. Να, ένας ακόμα συνεργάτης. Ναι, ναι, σωστά. Ορίστε. Ναι. Διότι εντάξει, αυτό το κείμενο είναι άκρος. Είναι γραφικό. Είναι ωραίο. Πολύ ωραίο. Είναι αληθινό γράμμενο από ότι. Όπως το ένιωσε. Γενικότερα τα ψάρια που υπάρχουν εδώ στην περιοχή, έχει απολέχουμε. Έχει.
Έχει συναγρίδες, έχει φαγκριά, έχει τσαούσια πιο βαθιά. Τσαούσια, ειδικά. Πρώτη φορά τσαούσια. Τσαούσια είναι σαν το φαγκρί. Είναι πολύ νόστιμο ψάρι. Εμένα προσωπικά είναι το αγαπημένο μέσα στο φούρνο με λαδολέμονο. Είναι και πιο μισό το μεσημέρι, τώρα και είναι ώρα για φαγητό. Ναι, οπότε ναι, ο Αντώνης δεν πάει όλους τα πράγματα. Θα μπορούσε να τρει το πάκι. Ψάρι σήμερα. Ειδικά άμα δεν πιάσει την προηγούμενη μέρα. Φρεσκότατο. Ναι. Έχει ροφούς, έχει στήρες, έχει και πελαγίζει ψάρια όπως μαγιάτικα, ξυφίες τόνους. Εγώ συναντάω συνέχεια αδελφίνια. Αυτό πρέπει να είναι φανταστικό, ναι, έτσι. Αυτό πρέπει να είναι το ωραιότερο θέαμα που ασχολείται στη θάλασσα. Ασχολήθηκες όμως και ή ασχολήθηκες με το υποβρύχιο ψάρεμα, έτσι. Παλιά έκανα πολύ ψάρο, ντουφεκό, ναι. Μ' άρεσε, αλλά μετά που ξεκίνησαν τα καλάμια, μ' άρεσε περισσότερο το καλάμι. Ήταν λίγο πιο ξεκούρα, πιο... Πώς να σου πω, έχει και την... Τη μαγεία του ψαροντούφεκου, αλλά το καλάμι τώρα είσαι στεγνός πάνω στο σκάφος με το καφεδάκι σου. Α, είναι λίγο πιο. Περιμένεις να τσιμπήσεις. Όχι, απλά ήθελα, ήθελα να μεταφέρεις γιατί επειδή έχω κάνει 2-3 φορές υποβρύχια βόλτα, μου άρεσε πάρα πολύ. Γενικότερα, ο Βυθός είναι μια άλλη ιστορία. Σε σχέση δηλαδή με την Ορειβασία, εάν είχες να διαλέξεις ανάμεσα Ορειβασία ή Βυθό, τι θα διαλέγεις? Αυτό είναι πολύ δύσκολο δίλημα. Με βάζεις σε πολύ δύσκολο δίλημα, αλλά πλέον νομίζω το βουνό. Πλέον. Το βουνό, Ναι, είναι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Είναι πιο. Σε ελκύει πιο πολύ, είναι πιο παραίστικο, πιο. Επειδή εγώ άλλαξα πρωτοχρονιά σε καταφύγιο στα Τζουμέρκα. Στο καταφύγιο Μελισσουργών. Ναι. Εκεί είναι άλλη φάση τώρα. Φωτιά. Ναι, γιατί το υποβρύχιο είναι πιο μοναχικό, γιατί μέχρι δύο άτομα μπορεί να κινήσει το υποβρύχιο. Ξέρεις τι διαπιστώνω, ότι όσοι γεννήθηκαν κοντά σε θάλασσα αναζητούν το βουνό και αυτοί που γεννήθηκαν κοντά σε βουνό ψάχνουν τη θάλασσα. Εγώ τουλάχιστον έτσι το βιώνω, γιατί εγώ γεννήθηκα σε βουνό. Παρνασσός. Ωραία, Παρνασσού είναι. Από εκεί είμαι. Άρα και ψάχνω τη θάλασσα, δηλαδή πάντα με μάγευε η θάλασσα. Συμβαίνει μάλλον αυτό που σου λείπει, αυτό είναι που ψάχνει κιόλα περισσότερο. Ακριβώς. Συμβαίνει και αυτό, ίσως, δεν ξέρω. Πάντως είναι εμπειρίες όλες αυτές και η θάλασσα έχει τους κινδύνους της, έτσι. Σίγουρα και μπορώ να πω πολλούς που αρκετοί άνθρωποι δεν το γνωρίζουν. Ναι. Και ειδικά αν πάρεις τώρα τους σκάφους και πας κάτω από την Ικαρία ή στα Δωδεκάνησα μόνος σου ή και με φίλο, μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Μπορεί ξαφνικά να αλλάξει ο καιρός που μου έχει τύχει. Μπορεί να πάρει κάτι το σκάφος και να μείνει αρόδου. Και άντε τώρα να ριβοήθει από την άξο. Είναι, οπουδήποτε, ναι, είναι θεματάκια. Και κάτι ακόμα μου κάνει εντύπωση και είναι και ένα κοινωνικό μήνυμα αυτό. Αντώνη, είσαι ένας νέος άνθρωπος. Κράτησα τα πάντα από το κείμενό σου. Κράτησα όμως και την αρχή του που λες ότι βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι έχουν βγει από τα μπαράκια, έχουν διασκεδάσει, έχουν περάσει καλά. Γιατί να μην το κάνω και εγώ αυτό αραχτός και light που λέμε και στην καθημερινότητά μας και να ψαχτώ στη θάλασσα, να πάω να δω μια ωραία ανατολή, να ψαρέψω ή να πάρω τα βουνά, ας πούμε, και να ξεκινήσω ορειβασία. Τι είναι αυτό που θες να πεις στα νέα τα παιδιά που δυστυχώς πλέον στις μέρες μας, ακόμα και εμείς, είμαστε με ένα κινητό στο χέρι. Ναι. Είμαστε ακόμα και στα μπαράκια που λες με ένα κινητό στο χέρι. Δηλαδή ούτε καν εκεί δεν επικοινωνούμε. Ποιο είναι το μήνυμα που θα μπορούσες να περάσεις στους νέους ανθρώπους? Να βγουν έξω, να πάνε στη φύση, να ζήσουν. Γιατί εκεί ζεις. Όταν είσαι πάνω στο βουνό, ακόμα και στο καταφύγιο και ας μην περπατάς, αλλά αν είσαι εκεί, ζεις. Δηλαδή γνωρίζεις ωραίους ανθρώπους. Νιώθω ότι άμα το κάνουν μία φορά, δηλαδή φίλους έχω πάρει πρώτη φορά μαζί μου για πεζοπορία που δεν έχουν καμία επαφή, μετά κολλάνε και πάνε συνέχεια. Δηλαδή να το δοκιμάσουν. Γιατί περισσότεροι δεν το έχουν δοκιμάσει. Να το δοκιμάσουν και είμαι σίγουρος ότι θα τους αρέσει και... Καταπληκτικό, έτσι. Ναι. Καταπληκτικό. Και πλέον πολλά παιδιά στην Αθήνα, νέα παιδιά, και χαίρομαι που τους βλέπω, ασχολούνται πολύ θερμά με αυτά τα χόμπι. Μάλιστα. Ωραία. Ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον άνθρωπος, έτσι. Ναι, τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ μπράβο σου. Για όλη αυτή τη βόλτα και ελπίζουμε το επόμενο στοίχημα που θα έχεις να το πετύχεις και να είσαι και ευχαριστημένο. Να είμαστε καλά. Αυτό, υγεία να έχουμε και όλα τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.